Πήρατε μια νίκη με ανατροπή. Θέλω να μου πεις τη δική σου την γνώμη, πώς το είδες εσύ. Βασικά ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, δυνατό. Οι δύο ομάδες ήταν εισάξιες. Φάγαμε ένα, θα το έλεγα, χαζό γκολ από λάθος μας. Αλλά καταφέραμε να κυριαρχήσουμε μες στο παιχνίδι. Δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο και αυτό φάνηκε στο τέλος. Εντάξει. Τι άλλο να πω για το παιχνίδι, ήταν πολύ δυνατό, καλό. Ο προπονητής σας είπε ότι αυτή η ομάδα φέτος στήθηκε με μεγάλες δυσκολίες, με πολλές δυσκολίες, γιατί με τις δουλειές, με τα θέματα που έχει η περιοχή εδώ, ήσασταν λίγοι στις προπονήσεις κλπ. Τώρα βγάζετε κάτι άλλο μες στο γήπεδο που δείχνει κάτι διαφορετικό. Πού βγαίνει αυτή η δύναμη στο παιχνίδι που έχετε, η διάθεση? Κάθε μέρα δουλεύουμε όλο και περισσότερο με τον προπονητή μας, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ. Όντως η ομάδα δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία, αλλά μέρα με τη μέρα γινόμαστε όλο και πιο καλοί. Θέλουμε τα παιχνίδια, έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Η περισσότερη ομάδα βέβαια είναι από πέρυσι, με κανένα 2-3 προσθήκες που έγιναν φέτος. Έτσι θα συνεχίσουμε και θα φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ξεκινήσατε καλά το παιχνίδι, έγινε το 0-1, τελικά ήταν με ανατροπή από τους γηπεδούχους. Πες μου και εσύ την άποψή σου. Μπήκαμε δυνατά, χάσαμε 2 τέταρτες γρήγορα. Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε το σκορ στην αρχή, να το μεγαλώσουμε. Δεν το κάναμε, μείναμε πίσω. Πιέσανε οι γηπεδούχοι, σουφάρισαμε μετά. Στο δεύτερο μπήκαμε καλύτερα. Χάσαμε πάλι κανένα 2-3 ευκαιρίες. Όχι ότι ο Γιώργος Σταμπασίδης δεν έβγαλε 2-3 ευκαιρίες. Κάναμε ένα χαζό λάθος που δώσαμε το πέναλτι και εκεί κρίθηκε. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να πάει στο σκληρό παιχνίδι. Και δεν ευνοηθήκαμε, γι' αυτό τραυματίστηκε και ο Γιωργάκης ο Καταχιώτης. Και αυτό. Κάθε ομάδα πιστεύω είχε από ένα ημίχρονο αυτό. Εντάξει. Εσύ πώς είσαι? Εγώ τώρα επανέρχομαι από τον τραυματισμό μου. Εντάξει, σιγά σιγά. Βήμα βήμα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.